Θα πάμε στο δίλημα του Σπύρου. Χαίρομαι όταν μας στέλνετε οι άντρες email και μπαίνετε στη διαδικασία να μοιραστείτε μαζί μας το δίλημά σας. Ο Σπύρος λοιπόν έχει μία κοπέλα και ταυτόχρονα έκανε παράλληλη σχέση. Τέλεια. Και ενώ όλα πήγαιναν καλά για ένα διάστημα, καμία δεν είχε καταλάβει την ύπαρξη της άλλης, κάποια το χαλάει. Και αυτή είναι η μητέρα του. Πάμε λοιπόν να δούμε. Με λένε Σπύρο και έχω ένα μεγάλο δίλημα. Εδώ και 3 χρόνια τα έχουμε μία κοπέλα την Αρετή και σκεφτόμαστε να το πάμε σοβαρά. Παράλληλα όμως γνώρισα και έκανα σχέση με τη Βάνα. Διατηρούσα παράλληλες σχέσεις και με τις δύο, ώσπου με ανακάλυψε η μητέρα μου και έγινε έξαλλη. Μου είπε να το σταματήσω όλο αυτό και να μην κοροϊδεύω την Αρετή. Εγώ όμως δεν την άκουσα. Η μητέρα μου δεν το δέχτηκε όλο αυτό και έφερε και τις δύο μπροστά μου ώστε να παραδεχτώ την αλήθεια. Βρίσκομαι σε δίλημα, να τα παραδεχτώ όλα και να χωρίσω και με τις δύο ή να προσπαθήσω με κάποιο τρόπο να κάνω την Αρετή να... Κυρία Λίτσα, ελάτε λίγο να τα πούμε, που έχω καιρό να σας δω. Αχ, κοριτσάκι μου γλυκό, και εμένα μου λείπεις. Τα δικά σου θέλω να μάθω. Πώς τα πάτε με το γιο μου? Καλά τα πάμε, ξέρετε. Αγάπη, είναι 3 χρόνια που έχετε σχέση. Προχωρήστε, θέλω να δω ένα εγγονάκι, μωρέ. Κι εγώ από εκείνον περιμένω την πρόταση, δεν μπορώ να πάω να τον ζητήσω εγώ. Όχι βέβαια, παραδοσιακά θα τα κάνουμε όλα. Άντε, κουνήσου. Τι να κάνω, να του βάλω εγώ το δαχτυλίδι? Γυναίκα, είσαι, ξέρεις πώς θα τα καταφέρεις. Για να δούμε. Τι έγινε, τι λένε εδώ τα κορίτσια μου? Λεβέντη μου. Κι άλλα, μανά. Εντάξει, δεν χρειάζεται να τα ξέρεις κιόλα. Όχι, δεν μ' αρέσουν αυτά, αλλά φαντάζομαι είναι γυναικείες κουβέντες. Καλύτερα να μην ξέρω. Ακριβώς όπως τα λες. Τι θα κάνουμε, θα φύγουμε? Ναι, να φύγουμε. Απλά να πάω λίγο στο μπάνιο να φρεσκαριστώ μία. Και... Άντε, κουκλί μου. Τόση ώρα τι έκανες όμως? Εντάξει. Άστο, μωρέ, το γλυκό το πλασματάκι, μην το καταπιέζεις. Έλα, μωρέ, αυτό δεν την καταπιέζω, ξέρεις. Τα ξέρω, την αγαπάς. Και να σου πω τώρα, μας αμώνε, τι λέγατε εσείς οι δύο? Α, δεν τα λέμε. Αυτά γυναικεία πράγματα. Γυναικεία, ούτε στο γιο σου? Ούτε στο γιο μου τα γυναικεία. Εντάξει. Λεβέντη μου, εσύ. Ωραία. Σιγά, κύριε, σιγά, δεν βλέπετε από τον καθρέφτη. Χίλια συγγνώμη, πραγματικά. Χίλια συγγνώμη, ανοίγουμε την πόρτα και όποιον πάρει ο χάρος, δηλαδή, τι γίνεται? Χίλια συγγνώμη, δεν σας είδα, χτυπήσατε, είστε καλά? Ναι, χτύπησα λίγο, είστε πρόσεχτος. Ήμουνα πραγματικά αφηρημένος και απολογούμαι, γι' αυτό απλά δεν σας είδα, περνούσα από πίσω, ό,τι και να πω τώρα, φταίω. Τέλος, εντάξει, δεν είναι κάτι το σοβαρό, απλά είστε νέος άνθρωπος. Ωραία, αγόρι, και να προσέχετε στον δρόμο. Παρεμπιπτόντως, Σπύρος. Να βλέπετε τους καθρέφτες, γι' αυτό τους έχουμε. Σπύρος. Άντε, Βάνα. Βάνα, με συγχωρείς πραγματικά, αλλά νιώθω τόσο άσχημα για αυτό που έχει γίνει, που... Έτσι πρέπει να νιώθεις, βέβαια, άσχημα. Υπάρχει κάποιος τρόπος για να επανορθώσω κάτι? Όχι, εντάξει. Ένα φαγητό, κάτι. Τι? Ίσως. Α, βλέπω... Το έχετε. Δεν είδαμε κοπέλα, να της είπαμε για φαγητό, για καφέ, όλα μαζί, ε! Απλά νιώθω άσχημα που σας χτύπησα. Δεν είναι ότι συμπεριφέρομαι έτσι. Μάλιστα. Επειδή είστε ευγενικός όμως... Εντάξει, σας συγχωρώ, αλλά δεν βγαίνω με αγνώστο, συγγνώμη. Μα είπαμε Σπύρος. Α, μάλιστα. Επιμένεις λοιπόν. Επιμένω. Πάμε για ένα φαγητό. Δεν ξέρω αν υπάρχει χρόνος. Νομίζω θα περάσουμε καλά. Τέλος πάντων, άντε πάμε, τι έχουμε να χάσουμε. Έλα. Σε ψάχνω, μάνα. Τι έγινε, γιέ μου? Κι εγώ σε ψάχνω χθες το βράδυ. Ξενυχτήσατε, ε? Δεν δουλεύει η Αρετή σήμερα? Δεν ήμασταν μαζί με την Αρετή, ρε μάνα, αλλά εντάξει, δεν χρειάζεται να μου κάνεις ώρα τέτοιες ερωτήσεις, να μου κάνεις ανάκριση.
Εντάξει, μεγάλο παιδί είμαι, ξέρω εγώ τι κάνω. Εντάξει, η μάνα απλά ανησυχία μ' αργείς, τίποτα άλλο. Ωραία, να σου πω, το σπίτι που είχαμε είναι ξένικα, σωστά. Ναι. Ωραία. Έχεις κάποιον, στο ζήτησε κάποιος? Δεν μου το ζήτησε κάποιος, αλλά θέλω τα κλειδιά να πάω να μείνω. Να το έχω, να πηγαίνω πότε θέλω με φίλους, να κάθομαι λίγο μόνος. Ξέρεις. Κύριε, από πότε, ποιος ενοχλεί να κάθεσαι εδώ με τους φίλους σου? Δεν σου πάνω με ενοχλεί κάποιος, αλλά το θέλω έτσι για να το έχω, ρε παιδί μου, μόνος. Καταλαβαίνεις, εννοώ. Όχι και πολύ. Τέλος πάντων, το κλειδί είναι στην κουζίνα. Ωραία, τέλεια. Δεν χρειάζεται να συζητήσει κάτι σαν αρετή. Γιατί θέλω να το έχω για την πάρτι μου γενικά. Ξέρεις, να έχω λίγο ανησυχία με φίλους, μπάλα και τέτοια. Μετά από 3 χρόνια άρχισες μυστικά με την αρετή? Δεν είναι θέμα μυστικών, είναι θέμα ότι χρειάζομαι λίγο χώρο κι εγώ για την πάρτι μου. Τι δεν καταλαβαίνεις? Πάω, πάρω τα κλειδιά. Εγώ δεν συμφωνώ πάντως. Μη συμφωνείς. Βλέπουμε πως η μητέρα του έχει πάρα πολύ καλή σχέση με την κοπέλα του και μάλιστα είναι εκείνη που τον προτρέπει να την παντρευτεί. Ο άνθρωπος αυτός πληρώνει τη φθορά των 3 χρόνων. Που αν μια σχέση δεν προχωρήσει, οδηγείται. Τα 3. Στα 7 είναι το πρόβλημα. Στα 7 είναι ότι αρχίζει. 7 χρόνια γάμου είναι, Χρύσλα μου. Ναι, στα 3 είναι, σου λέω, ότι ή παντρεύεσαι ή χωρίζει, παιδί μου. Η γούστα. Εντάξει, έχουμε ακόμα χρόνια. Γι' αυτό το είπα. Ελάτε, κυρία Μάρα. Η γούστα είναι την πιτσιρίκα, την Ξανθιά, του άρεσε. Και κανένας άντρας δεν παντρεύεται ποτέ μια γυναίκα αν δεν του τη δίνει σεξουαλικά. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τη συνέχεια. Ο Σπύρος, κάτι γίνεται σχέση του, γιατί κάνει σχέση με την άλλη κοπέλα που συναντάει τυχαία στο δρόμο. Και το δίλημά του είναι πολύ συγκεκριμένο. Αν θα προσπαθήσει να πει στην κοπέλα ότι να τον χωρίσει, γιατί η μητέρα του θα τον δώσει, να τον συγχωρήσει, με συγχωρείτε, ή θα τις χωρίσει και τις δύο. Για πάμε να δούμε τη συνέχεια. Ωραίο είναι. Εντάξει. Έλα, Βανά. Καλά είμαστε. Εντάξει, από χθες συνελθές. Ωραία. Να σου πω, θες να έρθεις μια βόλτα από το σπίτι μου να κάτσουμε? Εντάξει, ρε παιδί μου, πήγαινε ο νόσο αμέσως και στο πονηρό. Να κάτσουμε, σου πω, έτσι, να μου κάνεις λίγο παρέα. Ωραία, τέλεια. Σου στέλνω μήνυμα διέσταση. Έλα, τσάω, γεια. Για να μαζέψω λίγο τώρα. Κάτσε. Αχ, ωραία. Μωρέ, ντρέπομαι, δεν σου φέρα και τίποτα πρώτη φορά στο σπίτι σου. Δεν χρειάζεται, σιγά, μην τρελαίνεσαι. Πολύ όμορφο, μόνος το διακόσμησες. Ναι, μόνος. Τέλεια χρώματα, μπράβο σου. Χαίρομαι, μου άρεσε. Μένεις καιρό μόνος? Καιρό, εντάξει, όχι και πάρα πολύ καιρό. Εντάξει, έτσι λίγο καιρό σχετικά. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Τι θες να κάνουμε, θες να βγούμε έξω, θες να κάτσουμε εδώ? Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Κοίτα, σκεφτόμουν να μήπως παραγγέλαμε κάτι να φάμε, να δούμε καμία ταινία. Ναι, μωρέ, αφού βγήκαμε και χθες έξω και ξενυχτήσαμε. Αν θέλεις μπορείς να κοιμηθείς και εδώ σήμερα. Όχι, να κοιμηθώ και εδώ. Βιάζεσαι. Να κοιμηθείς, σου είπα. Ναι, αλλά δεν έχω φέρει πιτζαμούλες. Εντάξει, μπορείς να κοιμηθείς και χωρίς πιτζάμες. Α, μάλιστα. Μάλιστα, που ναι. Πού το πάει ο Σπύρος? Πού το πάω. Να σου πω πάλι, δεν θα βγούμε. Ρε αγάπη μου, αφού ξέρεις, έχω μπλέξει λίγο με δουλειά το τελευταίο καιρό. Ναι, όλη την ώρα μπλέκεις. Τι θα γίνει? Τι να σου πω, δίκιο έχεις, αλλά πρέπει να δουλέψω κι εγώ. Δίκιο έχω, αλλά πού να το βρω? Και το τηλέφωνο γιατί δεν το σηκώνεις ποτέ? Γιατί όταν με παίρνεις τηλέφωνο δουλεύω. Μετά ξεχνιέμαι και όταν θυμάμαι να σε πάρω, έχει πάει διαργά. Ναι, αλλά το τελευταίο διάστημα συμβαίνει αυτό. Πριν δεν συνέβαινε, πώς γίνεται? Εντάξει, τώρα έχει τύχει και δουλεύω έτσι παραπάνω. Αφού να φαντάσεις ακόμα και για μετά. Έχω πάρει και δουλειά για το σπίτι. Τι άλλο να σου πω? Δηλαδή πάλι δεν θα βγούμε? Τι να κάνω, αφού έχω δουλειά για το σπίτι μετά. Τι να πω, ρε παιδί μου. Και όχι τίποτα άλλο. Και η μάνα σου τώρα τελευταία με αποφεύγει.
Την παίρνω τηλέφωνο, τη ρωτάω που είσαι, μου λέει δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ενώ πριν είχαμε πολύ καλή σχέση, τώρα τελευταία ούτε εκείνη μου τα λέει πολύ καλά. Συμβαίνει κάτι, σου έχει πει κάτι. Μα την ξέρει η μάνα μου, θέλει να είναι διακριτική γενικά. Τι να πω, ελπίζω να είναι έτσι. Εντάξει, μην τη συμμερίζεσαι κι εσύ, μεγάλη γυναίκα είναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Να σε πάω σπίτι. Πάμε, ναι. Πανά, Πανά μου, συγγνώμη, μ' ακούς. Πρέπει να ξυπνήσεις. Μωράκι μου, τι έγινε? Πρέπει να φύγω. Είχα ραντεβού να πω τη μάνα μου στο γιατρό και το ξέχασα, έκανα μεγάλη βλακιά. Αχ, δεν θα πιούμε καφέ, δεν θα μείνω μαζί εδώ. Δεν γίνεται, συγγνώμη. Χιλιά συγγνώμη τώρα που σε ξυπνάω κιόλας. Εντάξει, να σου πω, επειδή βλέπω ότι βιάζεσαι. Θέλεις να πας τη μητέρα στο γιατρό και εγώ να σηκώθω με την ησυχία μου και να φύγω? Εντάξει, θα το κάνουμε έτσι, αλλά πρέπει να φύγω, εντάξει. Ναι, φιλάκια. Πέρασα πολύ ωραία. Κι εγώ. Θα κλείσω και την πόρτα φεύγοντας. Φιλιά! Εντάξει. Τόσο καιρό προσπαθούσα να κλείσω αυτό το ραντεβού και θα το χάσω. Κοίτα τον άλλο μυαλό το γιο μου. Μανά, είσαι έτοιμη? Έτοιμη είμαι. Τι ώρα είναι αυτή που ήρθες? Να πάρει ευχή να πάρει. Με πήρε ο ύπνος, ρε μάνα. Συγγνώμη, τι να κάνω. Θα πάμε. Ξέρεις πόσο καιρό προσπαθούσα να κλείσω αυτό το ραντεβού. Δεν μου λες, από όταν έχεις πάρει τα κλειδιά αυτού του σπιτιού, έχεις εξαφανιστεί, σε έχουμε χάσει. Τι γίνεται με σένα? Τι να γίνει, ρε μάνα. Παίρνω δουλειά για το σπίτι. Κάθομαι μέχρι τα μεσάνυχτα και δουλεύω. Η αρετή σε ψάχνει. Παίρνει τηλέφωνο και εμένα και δεν της απαντάω. Εντάξει. Δεν έχω μούτρα, δεν ξέρω τι να πω στην κοπέλα. Δεν χρειάζεται κάτι, όπως είπαμε. Κάτι δεν πάει καλά. Δεν μου λες τι γίνεται. Ποιος σε πλένει, ποιος σε καθαρίζει. Μικρό παιδί είμαι, ρε μάνα, ποιος με πλένει. Τι τρως? Τρώω, μαγειρεύω μόνος μου και τρώω. Τι τρώω? Μπα από πότε που δεν ξέρεις να βράσεις αυγό? Παραγγέλνω. Πρόσεξε. Εάν ανακαλύψω κάτι, κάηκες, εντάξει. Τι να ανακαλύψεις, ρε μάνα? Τι να ανακαλύψεις? Detective πια. Να πάω να φυγώ. Δεν θα πάμε τελικά ή όχι? Πού να πάμε, μωρέ, που έχει φύγει? Εντάξει, φεύγω. Κανόνες άλλη μέρα πάμε ραντεβού, εντάξει. Με υποχρέωσες. Συγγνώμη και πάλι. Η μόνη που δεν φταίει είναι η κοπέλα που ξαφνικά δεν ξέρει τίποτα, δεν έχει μάθει τίποτα, δεν ακούει τίποτα και αυτός είναι ένας απατεώνας. Η μάνα του είναι σωστή όμως. Περιέργεια, γιατί συνήθως οι μάνες που έχουν γιους τους λένε μη σε τη λήξη καμιά, να έχεις πολλές. Ετούτη εδώ πάει με το παλαιοημερολογητικό. Θέλει να αποκτήσει εγγόνια, θέλει την μελαχρινή την ύφη, δεν ξέρει καθόλου. Και το άλλο επίσης είναι ότι όταν οι γκόμενοι τα φτιάχνουμε με δύο ή και τρεις, παίρνει ένα χρονικό διάστημα μέχρι να τα ανακαλύψουν τα κορίτσια. Η διαφορά πάντως εδώ είναι ότι η μητέρα στη συνέχεια από το αναγκάζει να διαλέξει. Ενώ έχουμε συνηθίσει και σε ιστορίες και τηλεφωνικές και από τη ζωή μας οι μαμάδες να καλύπτουν τους γιους. Αλήθεια. Γιατί θεωρούν πολλές φορές φυσιολογικό ότι ο γιος να έχει κι άλλη κι άλλη. Μπορεί και η ίδια να θεωρεί ότι ο γιος της είναι λίγο πεταχτούλης και ότι ήρθε η ώρα να τον βάλει σε μία σειρά. Και ότι αυτό το κορίτσι είναι καλό, άρα μπορεί να κάνει μια ωραία οικογένεια. Και δεν είναι όλες οι μανάδες ίδιες. Σωστά. Δηλαδή υπάρχει η κτητική μαμά, η φιλελεύθερη μαμά. Αυτή είναι μια μαμά. Και η Ελληνίδα μάνα. Σωστά. Η Ελληνίδα μάνα είναι μια κατηγορία μόνη της. Αυτή είναι μια μαμά που θέλει ο γιος να τα κάνει σωστά στη ζωή του. Εγώ ξέρω ιστορία που υπάρχει μαμά που έχει χωρίσει κάποιον από τον πρώτο του γάμου και μετά τον έχει βάλει να την πέσει σε άλλη που η ίδια δεν την ήθελε. Δηλαδή, κατάλαβες. Τι λες τώρα. Ναι, ναι, υπάρχει κι όμως υπάρχει. Λοιπόν, www.tvopen.gr/vote. Ψηφίστε εσείς τι να κάνει ο Σπύρος όταν η μητέρα τον αναγκάζει να διαλέξει. Πάμε να δούμε τη συνέχεια. Αγάπη. Αγάπη μου, πρέπει να φύγω για δουλειά. Ναι, μωράκι μου, γιατί? Εντάξει, πρέπει να φύγω για δουλειά, φιλάκι. Όπως είπαμε, κλείσε την πόρτα μετά. Λίγο θα βρεθούμε. Ναι, θα βρεθούμε, θα βρεθούμε. Εντάξει. Κλείσε πόρτα φεύγοντας, ναι, φιλάκι. Ναι, φιλάκια, μωρό μου, γεια σου. Καλή δουλειά. Ποιος είναι? Διαμάντο. Έλα, Διαμάντο μου, γεια σου. Όχι, καρδούλα μου, δεν θα έρθω σήμερα. Πάω να καθαρίσω στο γιο μου. Ναι, μωρέ, μένεις εκείνο το σπίτι που νοικιάζαμε. Τις πιο πολλές μέρες, δηλαδή. Και έχει πολλή δουλειά. Φαντάζομαι δεν πρόκειται να κάνει τίποτα.
Ναι. Ας το πάω να τα μαζέψω και θα τα πούμε. Θα έρθω άλλη στιγμή. Αύριο. Άντε, αγάπη μου, φίλια, γεια. Κοίτα εδώ μέσα, καταστασία, τα σίδερα κάτω. Κοιμάται ακόμα, τον έφαγε η δουλειά. Σπύρο. Σπύρο. Σπύρο, ξύπνα. Αχ, ποια είσαι εσείς. Τι θέλετε εδώ πέρα. Ποια είσαι εσύ, κοπέλα μου. Πώς μπήκατε μέσα. Εγώ είμαι ιδιοκτήτρια, εσύ τι κάνεις εδώ. Ποια είστε. Η ιδιοκτήτρια. Και ο Σπύρος, είμαι η κοπέλα του. Η κοπέλα του Σπύρου. Εσείς ποια. Ιδιοκτήτρια, δεν καταλαβαίνω. Δεν είναι το Σπύρο το σπίτι. Εγώ είμαι η μητέρα του Σπύρου. Ποια είστε. Η μητέρα του. Με συγχωρείτε που με βλέπετε έτσι πρώτη φορά. Ήθελα να σας γνωρίσω αλλιώς. Το είναι το λιγότερο. Πόσο καιρό είσαι με το γιο μου. Είμαστε περίπου 2 μήνες. Καταρχήν να στηθώ, είμαι η Βάνα. Εσείς. Λίτσα. Χάρηκα πολύ. Με συγχωρείτε, ντρέπομαι πάρα πολύ. Δεν φταίς εσύ. Εντάξει, δεν πειράζει. Συγγνώμη, ειλικρινά δεν το ξέρω ότι θα έρθετε. Δεν μου πει τίποτα ο Σπύρος. Και εμένα δεν μου έχει πει τίποτα. Πέσε από τα σύννεφα. Εντάξει, μια κοπέλα έχει, δεν είναι και κακό. Γιατί σας βλέπω να στατωθήκατε. Πρέπει να ξέρω κάτι. Δεν σου έχει πει τίποτα ούτε για μένα. Μου είχε πει για σας, αλλά και ήθελα να σας γνωρίσω κιόλας και όλο μου έλεγε αργότερα. Για τη ζωή του, για τους φίλους του, για τις παρέες του, για τη δουλειά του. Κυρία Λίτσα, συγγνώμη, αλλά είμαστε τόσο ερωτευμένοι που δεν βγαίνουμε με άλλους. Καλό κορίτσι. Συγγνώμη, θα ντυθώ και θα σηκωθώ να φύγω. Δεν χρειάζεται, θα φύγω εγώ. Άρε Σπύρο, άρε Σπύρο. Τι έγινε ρε μάνα και με φώναξες κρυθάρον άρενα από τη δουλειά. Πάλι ραντεβού με τον γιατρό έκλεισες. Ραντεβού κλείνεις εσύ εδώ και 2 μήνες, έτσι. Τι εννοείς. Ήρθα σπίτι σου να καθαρίσω. Ωραία και, εντάξει, το ξέρω. Έκανα λάθος, έπρεπε να το είχα προετοιμάσει. Δεν μου το είπες, άντρα σήμερα. Δεν ήθελα, αγόρι μου, προετοιμασία για τον καθαρισμό του σπιτιού. Γι' αυτό ήρθα σαν να σε περιποιηθώ. Αλλά βρήκα κάτι άλλα πράγματα. Τι εννοείς, τι βρήκες. Βρήκα τη Βάνα επάνω στο κρεβάτι σου. Καλά, δεν τρέπεσαι. Κοροϊδεύεις την Αρετή που έχει σχέση εδώ και 2 χρόνια. 3 δηλαδή, όχι 2. Και είναι τόσο καλή κοπέλα. Κοροϊδεύεις και τη Βάνα που τη γνώρισες τώρα. Λοιπόν, σταμάτα, μανά. Δεν νομίζεις ότι μπλέκεσαι πολύ παραπάνω στη ζωή μου από όσο πρέπει. Δεν σε συμβαίνουν αυτά που ακούσε. Δεν σε μεγάλωσα έτσι. Πρέπει να περπατάμε στην κοινωνία με το κεφάλι ψηλά. Είναι προσωπική μου ζωή και μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Εάν δεν το ξεκαθαρίσεις εσύ το θέμα, θα το ξεκαθαρίσω εγώ. Λοιπόν, μην τυχόν και κάνεις καμία περισκεψία, μόνο αυτό σου λέω. Κατάλαβες! Μανά, τι έκανες. Βρίσκομαι σε δίλημα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Να τα παραδεχτώ όλα και να χωρίσω και με τη Σίω ή να προσπαθήσω με κάποιο τρόπο να κάνω την Αρέτη να με συγχωρήσει. Να δεν το κάνει αυτό. Όχι, είναι σοκαριστικό. Πολύ μ' άρεσε. Σαν θεατρική παράσταση ήταν. Τον έδωσε η μαμά κανονικά. Συγγνώμη, Βάνα μου, αλλά καψουρεύτηκα αλλού. Το θέμα είναι τι να κάνει. Και βλέπουμε ότι το 66% ψηφίζει μέχρι στιγμής να χωρίσει και τις δύο. Α, μπορεί, εντάξει. Μα θα τον χωρίσουν και οι δύο. Η αλήθεια είναι ότι γίνει και ρεζίλη μετά από όλο αυτό. Πάμε να αλλά καψουρεύτηκε την Ξανθιά. Ναι, αλλά στο δίλημά του δεν υπήρχε να μείνει με την Ξανθιά. Υπήρχε ή να τις χωρίσει και τις δύο ή να μείνει με την κοπέλα του. Οπότε μάλλον δεν έχει καψουρευτεί και πολύ την Ξανθιά. Πάμε να δούμε τι γίνεται όταν τελικά χωρίζει και τις δύο. Σπύρο, τι συμβαίνει εδώ, ποια είναι η κοπέλα. Εσύ ποια είσαι. Σπύρο, θα τα πεις εσύ ή να τα πω όλα εγώ. Θα τα πω εγώ, μάνα. Έκανα ένα λάθος. Και οφείλω να ζητήσω ένα συγγνώμη. Νομίζω ότι δεν αξίζω σε καμία από τη ΣΥΟ. Αυτό το διάστημα διατηρούσα παράλληλη σχέση και με τη ΣΥΟ. Και αναλαμβάνω όλη την ευθύνη των πράξεών μου. Συγγνώμη. Κυρία Λίτσα, τι συμβαίνει εδώ.